χώρο, οπότε όσοι θέλουν περισσότερο από τους καθήμενους φοβάμαι. Σας καλωσορίζω όλους. Σας ευχαριστώ θερμά από το που προωθήκατε στην πρόσκληση και σε πορεία σε αρχή των Φλόρινας, του Δήμου Φλόρινας και του Συλλόγου Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα όρασης Δυτικής Μακεδονίας. Ως εταιρεία αρχαιοτήτων Φλόρινας, επιδεικνύουμε σταθερά εδώ και χρόνια την πλήρη υποστήριξή μας σε εκδηλώσεις οι οποίες προωθούν μια δημιουργική σύνδραξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Σε αυτό το πνεύμα εγκαινιάζουμε σήμερα την περιοδική εικαστική έκθεση του Δημήτρη Καπιτάνου Μπράιλ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας. Θα παραμείνει η οποία θα φιλοξενηθεί ως τις 5 Ιανουαρίου του 2023. Η έκθεση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα χρώματα οι άνθρωποι με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Εγώ προσωπικά δεν θεωρούσα ιδανικό αν ο καλλιτέχνης κατάφερνε με κάποιον τρόπο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε βλέποντες και μη βλέποντες. Αν κατάφερνε δηλαδή με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να αποκομίσουν από την περιήγηση στην έκθεση αυτή σχεδόν όσα και εμείς οι υπόλοιποι οι προνομιούχοι. Ωστόσο, ο Δημήτρης προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, οι άνθρωποι που κατά κανόντα στερούνται του δικαιώματός τους να απολαμβάνουν την τέχνη είναι κυρίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα έργα και να κατανοήσουν, να τα κατανοήσουν. Εμείς οι υπόλοιποι, οι βλέποντες, υποχρεωνόμαστε επιτέλους να αντιληφθούμε στην πράξη και να νιώσουμε το αίσθημα του αποκλεισμού που οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν σε πολλά επίπεδα και παιδεία της ζωής τους. Συνεπώς, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όσων γνωρίζουν τον ελληνικό κώδικα Μπράιλ, ώστε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης. Μπορούμε επίσης, περιβαίνοντας τα εσκαμμένα, να εκλάβουμε τις επιφάνειες στις οποίες αναγράφονται κείμενα σχετικά με τα χρώματα, ως μονοχρωματικούς πίνακες ζωγραφικής, τους οποίους μπορούμε και να ψηλαφίσουμε. Κάτι το οποίο απαγορεύεται συνήθως σε εκθέσεις εικαστικών έργων. Ευχαριστώ και πάλι για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Καπετάνου, ο οποίος θα μας πει πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Ευχαριστώ το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοναστήρι κ. Βιδούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βόσδου, τον Δήμαρχο κ. Γιαννάκη, τον κ. Χάτζη από την πλευρά του Δήμου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κυρία Φουδούλη, τον πρόεδρο της κοινότητας Φλόρινας, κύριο Ρόζα, τον πατέρα Χριστόδουλο, που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται από σήμερα κοντά μας, και όλους εσάς. Παρακαλώ πολύ, αν μπορεί ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Να συγχαρώ τη Γιαζιώτα και την εφορία αρχαιοτήτων που φιλοξενεί μια τόσο σημαντική έκθεση και πρωτότυπη έκθεση σε αυτόν εδώ το χώρο. Ένα χώρο πολιτισμού. Να συγχαρώ τον Δημήτρη γιατί μας ευαισθητοποιεί. Καταπιάνεται με ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένοι συνανθρωποί μας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, γιατί μέσα από την καλλιτεχνία, από τα δημιουργήματα του Δημήτρη, έχουμε εμείς μια ευαισθητοποίηση. Και όσο θα διαρκεί αυτή η έκθεση, θέλω να πιστεύω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κάπως, γιατί να τα κατανοήσουμε πλήρως από πλήρως. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους πολλοί συμπολίτες μας. Να συγχαρώ και να ευχηθώ να ακολουθήσεις και μία καλλιτεχνική πορεία. Έχεις βέβαια να ακολουθήσεις και τα χνάρια κάποιου άλλου, πριν από λίγο είδαμε το δημιούργημά της, το καλλιτεχνημά της. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Με
ιδιαίτερη χαρά και εγώ χαιρετίζω τα γένεια τη ιδιαίτερη αυτή εικαστική έκθεση, το αγαπημένο μα Δημήτρη Καλετάνη. Η Φλόρινα έχει την ιδιαιτερότητα να παράγει καλλιτέχνε και οι κάτοικοί τη έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τι τέχνε. Έτσι, κάθε επαφή που έχουμε με ένα έργο έχει την ιδιαιτερότητά του και τη δικιά τη γοητεία, θα έλεγα, και απόλαυση. Σήμερα ο Δημήτρη με τα έργα που εκθέτει μα βάζει στη θέση των ατόμων που δεν βλέπουν, αναδεικνύοντάς μας κυρίως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη ζωή. Θέλω να τον συγχαρώ τον Δημήτρη για αυτή την προσπάθεια, να συνεχίσει να μας εκπλήσει με το έργο του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ζιώτα για την εφορία αρχαιοτήτων για τη φιλοξενία της έκθεσης, αλλά και όλους εσάς για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χριστάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου. Καλημέρα και από μένα. Δημήτρη, θα σου πω συγχαρητήρια. Ήδη πήραμε την πρώτη γεύση και την πρώτη εικόνα από τα εκθέματά σου. Εγώ θέλω να πω εκ μέρους όλου του Συλλόγου Ατόμων με προβλήματα όρασης και τύπωσης της Δυτικής Μακεδονίας ότι με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε το κάλεσμα του Δημήτρη σε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και έκπληξη. Ο λόγος αυτής της χαράς είναι πολλαπλός. Είναι ότι επιτέλους μας δίνεται βήμα όλων εμάς που υπάρχουν τα προβλήματα της οπτικής αναπηρίας, είτε μερικός είτε ολικός, να πάρουμε μέρος σε μία έκθεση, είτε εικαστική, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσα σε ένα χώρο φιλοξενίας πολλών άλλων εκθεμάτων. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην χώρα μας κυρίως δεν υπάρχει δυνατότητα του να πάρουμε μέρος σε μία εικαστική έκθεση είτε σε μία μονάδα μουσείο όπως είμαστε σήμερα εδώ, κατά την οποία χωρίς να έχουμε κάποιον άλλο να μας αφηγείται το τι βλέπουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε εικόνα αυτό που πλήρες υπάρχει μπροστά μας. Για πρώτη φορά λοιπόν γινόμαστε εμείς τα μάτια των βλεπόντων, γιατί χωρίς εμάς δεν θα μπορέσουν να αποτυπώσουν, να καταλάβουν το νόημα του κάθε πίνακα από μόνοι τους. Πραγματικά, Δημήτρη, σε συγχαίρω για το εγχείρημα, για την ιδέα. Είμαι σίγουρη ότι όταν ξεκινάς με κάτι τέτοιο θα συνεχίσεις τη ζωή σου με πολύ πιο ενεργά πράγματα και στο εύχομαι από καρδιάς. Επίσης, είναι μια ευκαιρία να περάσουμε το μήνυμα, το πολλαπλό μήνυμα ότι σε μια χώρα στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις της οριζόντιας προσβασιμότητας είτε στο φυσικό δομημένο περιβάλλον, είτε στο ψηφιακό, είτε στο εικαστικό, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, περνάμε και το μήνυμα λοιπόν ότι είμαστε κι εμείς εδώ, υπάρχουμε και ότι η πολιτεία η ίδια θα πρέπει επιτέλους να πάρει τα μέτρα που απαιτούνται με σκοπό να υπάρχει η ισότιμη προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα το πάρω λίγο αντίστροφα. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ που θέλω να πω και στο τέλος θα κάνω λίγο μια αφήγηση του έργου, γιατί κάποια πράγματα με πολλούς από εσάς τα είπαμε και μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Φλόρινας, την εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινας και το Σύλλογο Τυφλών Ατόμων με Προβλήματα Όρασης της Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξή του στο όλο εγχείρημα. Ήταν πολύ υποστηρικτική πραγματικά σε όλα τα βήματα και σε όλες τις φάσεις από το καλοκαίρι που το οργανώνουμε. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε αρκετό κόσμο εδώ. Άτομα, οι περισσότεροι σχεδόν όλοι, που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οπτικής αναπηρίας, και αυτό δείχνει μια ευαισθησία. Και μια διάθεση να μελετήσουν κάτι διαφορετικό, να παρακολουθήσουν μια έκθεση που έχει να κάνει με ένα περιεχόμενο που δεν είναι συνηθισμένο για αυτούς. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον καθηγητή μου από την Καλών Τεχνών, που δεν είναι εδώ για την Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιώργο Τσακίρη, που ήταν υποστηρικτικός για το συγκεκριμένο έργο, επειδή ήταν και η διπλωματική μου εργασία. Ένα ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο Καρβελά, που είναι ο δάσκαλός μου στη Σχολή Τυφλών της Θεσσαλονίκης, που μου έμαθε το σύστημα Μπράι. Φυσικά στα άτομα που μου έδωσαν τις συνεντεύξεις και τα τρία, γιατί οι συνεντεύξεις είναι από τρία διαφορετικά άτομα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Άννα Τηγαζέα που είναι τώρα εδώ μαζί μας και ήταν η δασκάλα μου από τη Φλόρινα όταν έκανα σχέδιο δηλαδή, και στον Νικό Ταμουτσέλη που επίσης έκανα σχέδιο όσο ήμουν παιδί από τη Φλόρινα. Ήταν κάτι το οποίο το ξεκίνησα από Δευτέρα Δημοτικού και μέχρι σήμερα δεν την έχω αφήσει τη ζωγραφική και τα εικαστικά γενικότερα.
αν ξεχνάω κάποιον, συγχωρέστε με. Λίγα λόγια θα σας πω για το έργο. Ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Το έργο είναι συνεντεύξεις από 3 διαφορετικά άτομα που έχω πάρει εγώ και τις συνεντεύξεις αυτές τις ηχογράφησα με την άδειά τους και τις απομαγνητοφώνησα αργότερα και τις μετέτρεψα στο σύστημα Braille σε επίτυχα έργα. Τα επίτυχα αυτά έργα, 12 τον αριθμό, αντικαθιστούν πίνακες όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να τους βλέπουμε σε μουσεία ή εκθεσιακούς χώρους που αναφέρονται βέβαια συνεντεύξεις αυτές στο χρώμα. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων διαφέρει ανάλογα με τα άτομα που μου δώσαν την απάντηση, γιατί κάθε ένα από τα 3 άτομα των συνεντεύξεων έχουν διαφορετικό επίπεδο όρασης. Άτομο με μειωμένη όραση πήρα συνέντευξη, άτομο που αναγνωρίζει μόνο φως και σκιά και άτομο γενετή τυφλό. Επομένως, οι απαντήσεις τους έχουν να κάνουν με το πώς βλέπουν, πώς έβλεπαν ή πώς φαντάζονται τα χρώματα. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, το ζητούμενο, όπως είπαν και προηγουμένως στις παρουσιάσεις, έχει να κάνει με την θέση τη δική μας στο πώς μπορούμε να νιώσουμε ένα τέτοιο άτομο όταν επισκέπτεται έναν εκθεσιακό χώρο ή ένα μουσείο, αλλά και το ίδιο το άτομο να λειτουργήσει για πρώτη φορά σαν ξεναγός, επομένως να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, να περιδιαβαίνει την έκθεση και να εξασφαλίζεται μια ροή με τη διαγράμμιση που έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο, να διαβάζει τους πίνακες που είναι γραμμένοι στον κώδικα Braille και να μπορεί να μας μεταφέρει το περιεχόμενο για το κάθε χρώμα τι απαντήθηκε. Το έργο έχω φροντίσει να, και το έχω βγάλει και σε μορφή βιβλίου και για τα 12 χρώματα, τις επιφάνειες που λίγο είδαμε μέσα όσοι προλάβαμε. Το έχω βγάλει και με μορφή βιβλίου για κάποιο άτομο που μπορεί να έρθει και να είναι άτομο αμαία, αλλά να είναι και τυφλό ή να έχει δείγματα οπτικής αναπηρίας. Το μουσείο έχει την πρόσβαση, είναι ένας χώρος στον οποίο από την αρχή γι' αυτό ήθελα να παρουσιαστεί και εδώ. Έχει την πρόσβαση για τα άτομα αμαία, έχει ειδικές εγκαταστάσεις. Και μπορεί ένα άτομο να εξυπηρετηθεί και κάποιο παιδί που στο ύψος δεν θα φτάνει ενδεχομένως στην πινακίδα, πάλι με τη μορφή του βιβλίου να μπορεί να το διαβάσει και να καταλάβει το περιεχόμενο των συνεντεύξεων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία τώρα μέσα και μεμονωμένο να σας κάνω μια ξανάγηση περισσότερο πιο αναλυτική. Ευχαριστώ.